Στην αρχή δεν ήταν ιδέα, ήταν απλώς μια ματιά. Είδα σε μια πιατοθήκη στην κουζίνα ένα πιάτο με βασιλιάδες. Και τότε εγώ ήμουν οργισμένη φοιτήτρια και λέω, τι θέλουν τώρα οι βασιλιάδες στα πιάτα, ποιοι είναι αυτοί που τους αγοράζουν. Αλλά μετά, εντάξει, το ξέχασα, το άφησα και χρόνια μετά έγινε πεθερά μου η κυρία τότε Καλλιόπη Νταϊφά και το ξαναθυμήθηκα το πιάτο όταν πήγα σε δικό μου σπίτι. Και λέω, εκείνο το πιάτο το έχετε? Ναι, μου λέει, να σου το δώσω. Και από τότε άρχισα να το ψάχνω με το πιάτο, έμαθα ότι αποτελούσε τελικά ένα ιστορικό ντοκουμέντο μιας εποχής. Η συλλογή είναι 231 πιάτα και είναι από την εγκαθίδρυση του νέου ελληνικού κράτους από το 1863 που γίνεται η βασιλεία στην Ελλάδα και φτάνουμε μέχρι το 1973 με τον Μουστακλή και τον Παπαδόπουλο. Ξέρει κανείς να πει πόσα πιάτα υπάρχουν και αν υπάρχουν περισσότερα. Αυτή τη στιγμή η συλλογή μου θεωρείται πληρέστερη και από μουσεία και από ιδιωτικές συλλογές. Αλλά τώρα αν υπάρχουν άλλα, τι να πω, αν μακάρι να βρεθούν και άλλα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί πουθενά κανένα πιάτο που να μην το περιλαμβάνει η συλλογή μου. Έσοδα που αφορούν εμένα, ναι, προσωπικά δηλαδή, πάνε όλα στην Ελπίδα. Σπουδαίο το έργο της κυρίας Μαριάννας Βαρδίνο-Γιάννη και θέλω πάρα πολύ να πάει καλά το βιβλίο για να έχει περισσότερα έσοδα και να τα δώσουμε περισσότερο για να βοηθήσουμε τα παιδιά που έχουν ανάγκη.